ορίστε, ορίστε, πούντος τώρα. Επίτηδες αργή για να κάνει εφέ, ως συνήθως. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Σταμάτα εσύ. Κύριε Αποστόλου, δεν χρειάζονται νεύρα. Κάτι του έτυχε και καθυστέρησε. Τόσο σπουδαίο είναι. Μα τράβηξε πιστόλι μέσα στο μαγαζί μου, το καταλαβαίνεις αυτό. Μα και εσύ τράβηξες μαχαίρι. Ορίστε, ορίστε, τα ακούς. Τα φτιάξανε οι δυο τους και τη σερβίρει ό,τι θέλει. Δεν τα φτιάξα με κανένα. Σε ποιον νομίζω ότι μιλάς, ε? Ξέρω και για τα ραντεβουδάκια σας και για όλα. Και λοιπόν, κορσέ στα γούστα μου θα σε βάλω. Έλα τώρα και εσύ, δίκιο έχει. Είναι πράγματα αυτά. Βρήκες άνθρωπο να τα φτιάξεις. Ο Ξάνθος είναι ένα υποκείμενο που δεν ξέρει κανείς από πού κρατάει σκούφια του. Εμένα ο θησαυρός με ενδιαφέρει. Και ύστερα ποιος μου λέει ότι διαφτιάξατε μεταξύ σας κάποια κρυφή συμμαχία. Βοράτε καπέλο για αυτό τον Ιταλό, πώς διάλογο το λένε, το Μαλαφέστα. Μαλατέστα. Μαλατέστα. Όλα δικά σας, ε. Λες βλακίες. Ξέρω τι λέω εγώ. Τότε εσύ όλα τα ξέρεις. Βρες άνθρωπο να βγάλει το θησαυρό από το βυθό. Γιατί τόσο δύσκολο είναι. Και καίκι και οργάνωση και καμουφλάζ. Και απ' όλα. Μαντάμ, τα έχω φέρει βόλτα και με πιο δύσκολες καταστάσεις. Αυτό το μαγαζί που βλέπεις και δουλεύει κάθε βράδυ, ξέρεις από τι έχει περάσει. Δικτατορίες, πολέμους, εμφύλιους. Τα χώνεψε όλα και πάει μια χαρά. Στον Ξάνθο θα κολώσουμε τώρα. Ωστε είχα δίκιο. Ναι, ναι. Μπήκε η μία και μετά από λίγο άλλος. Αυτός πάλι ποιος είναι? Α, κανένας άσχετος θα είναι. Γεια Στάσου. Αχα. Και αυτός το κουδούνι της Αργύρη χτυπάει. Ξεκίνα. Πάμε βόλτα, μήπως μας πήρε χαμπάρι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε συνάντηση Αποστόλου Κονταλέξη Αργύρη, συν ετούτος ο καινούριος ο Ξανθός. Λείπει βέβαια ο Τιμόθεος Κόνστας, αλλά αυτός είναι στα θυμαράκια. Άρα είναι μια παρέα. Οπότε και στο ξενοδοχείο της Καλαμπάκας, εκεί επάνω στην Καλαμπάκα, δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ τους. Είπαν ψέματα. Μπράβο, ρε Σπύρο. Χαίρομαι που αρχίζει και μπαίνει στο νόημα. Λοιπόν, ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε και λέμε, στην κατοχή, στο καμπαρέ του Αποστόλου σύχναζαν Γερμανοί αξιωματικοί. Η κυρία Αργύρη είχε εραστεί Γερμανό ταγματάρχη. Ο Τιμόθεος Κόνστας ήταν ιδεολόγος του ναζισμού. Ο άντρας της κυρίας Κονταλέξη ήταν διερμηνέας των Γερμανών και ο Χάζε ήταν μέλος του Μαύρου Αγγέλου. Και τη μέρα που βρέθηκε σκοτωμένος στην Καλαμπάκα, όλη η παρέα ήταν συγκεντρωμένη εκεί. Τότε μπορούμε να τους τριμώξουμε τώρα. Για ποιο λόγο, Σπύρο, δεν χρειάζεται. Εμείς τη δουλειά μας από μακριά. Να δούμε τι επιδιώκουν. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ αυτή τη μέθοδο δεν την καταλαβαίνω. Να σου εξηγήσω, Σπύρο. Με κάλεσαν στο αρχηγείο. Έχουν πληροφορίες απ' έξω ότι ο Μαύρος Άγγελος κάτι ετοιμάζει στην Ελλάδα. Τι ετοιμάζει, δηλαδή? Αυτό δεν το ξέρουν ακόμα. Ξέρουν όμως ότι η Ήρμα Κονταλέξη έχει συχνές επαφές με Γερμανία. Άρα δεν είναι απίθανο να είναι και αυτοί μέλος του Μαύρου Αγγέλου. Έκαναν έρευνες έξω πάνω στις πληροφορίες που τους στείλαμε. Ξεχνάτε όμως κάποιον. Την κυρία Κόνστα. Θα μάθουμε και για την κυρία Κόνστα. Μην ανησυχείς.